Οι μαχητές μίλησαν. Η απόφαση έχει πάρθει. Σπύρος. Πελαγία. Σπύρος. Πελαγία. Έχουμε 2 ψήφους για τον Σπύρο Μαρτίκα και 2 για την Πελαγία. Σπύρος Μαρτίκας. Πελαγία. 3 ψήφοι για τον Σπύρο, 3 για την Πελαγία. Σπύρος. Πελαγία. Και πάλι ισοψηφία. 4 ψήφοι για τον Σπύρο, 4 για την Πελαγία. Μένουν 2 ψήφοι. Πελαγία. 5η ψήφος για την Πελαγία, 4 έχει ο Σπύρος. Περνάμε στην τελευταία ψήφο. Αν γράφει το όνομα του Σπύρου, τότε θα έχουμε 2 υποψήφιους. Πελαγία. Άρα η Πελαγία Καζολέα είναι η δεύτερη υποψήφια για την ομάδα των μαχητών. Πελαγία, πριν σου δώσω το λόγο, θα έρθω στον Σάβα για να έχουμε πλήρη εικόνα, ο οποίος θα ήθελα να μας ανακοινώσει τους λόγους για τους οποίους ψηφίζει το συγκεκριμένο άτομο και στη συνέχεια να μας ανακοινώσει και το όνομα. Σήμερα η ομάδα μου ψήφισε σωστά. Νομίζω ότι έκανε αυτό που πρέπει και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Πριν φτάσω στο να ανακοινώσω το όνομα που θα ψηφίσω, θέλω να πω το εξής, ότι πρώτα βγήκε ο Ανδρέας στον τάκο, κάτι που με άφησε έκπληκτο. Η Σοφιάνα βγήκε και είπε ότι ψήφισε τον Ανδρέα γιατί θεώρησε ότι θα βγάλω εγώ την Πελαγία από την ατομική μας ηλία και έτσι ψήφισε τον Ανδρέα γιατί πίστευε ότι αν βγει ο Σπύρος θα κινδυνεύσει περισσότερο η Πελαγία. Ωστόσο είπε ότι το έκανε μόνο αυτή αυτό και ότι οι υπόλοιποι ψήφοι πήγανε στον Ανδρέα εντελώς τυχαία. Πριν μερικές εβδομάδες, ο Γιώργος, ο Κατσαούνης Γιώργος, τι έκανε ο Κατσαούνης, έφτιαχνε με την αντίπαλη ομάδα και καλά στρατηγικές για να διώξουμε τις κοπέλες. Οι κοπέλες, μία-μία, περίμενε Γιώργο, άκουσε. Η Ασημίνα βγήκε έξω και έλεγε πιο κάτω δεν γίνεται και έδειχνε το πάτωμα. Η Σοφιάνα βγήκε έξω και έλεγε εγώ συμφωνώ με τον Σάβα. Πώς μπορώ να τον ξανακοιτάξω στα μάτια αυτόν τον άνθρωπο. Η Πελαγία είπε: εγώ τον ψήφισα για να του δώσω ένα μάθημα, αλλά και αν έφευγε και δεν το έπαιρνε αυτό το μάθημα, ακόμα καλύτερα. Τελικά, έχουν περάσει καμιά δεκαετία μέρες. Ο Γιώργος, η Πελαγία, η Ασημίνα και η Σοφιάνα κάνουν παρέα σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Είναι αγκαλίτσες, είναι μουτζούρα μου. Αγκαλίτσα από εδώ, αγκαλίτσα από εκεί. Μπροστά στο σχέδιο και για να βγει ψήφος. Γίνεται η κολοτούμπα, πάει σύννεφο εδώ μέσα. Και θα μου πείτε τώρα, ρε Κάλφα, εσένα γιατί σε νοιάζει που γίνεται αυτό. Στην πραγματικότητα δεν με νοιάζει, αλλά δεν θέλω να πιστεύει κανένας ότι εδώ πέρα τρώμε κουτόχορτο και ότι ήταν τυχαίο ότι βγήκε ο Ανδρέας. Από αυτή την άποψη το λέω. Αυτό το πραγματάκι έχει πάρα πολλές ιδιότητες, το έχω ξαναπεί. Και δεν είναι η πιο σημαντική ότι σε κρατάει ασφαλή για μία εβδομάδα. Το πιο σημαντική του ιδιότητα είναι ότι σου δίνει την ικανότητα να βάλεις τάξη στην ομάδα σου. Οπότε είναι πολύ σημαντικό στο να πέφτεις σωστό άνθρωπο. Δεν ξέρω αν είμαι εγώ σωστός άνθρωπος, αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να πέφτεις σωστό. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα μου θα δυναμώσει αν φύγουν 2 παίχτες. Αυτός
Αυτή βασικά είναι η Πελαγία πρώτη και δεύτερη ο Σπύρος. Η ψήφος μου θα είναι αγωνιστική και ο Σπύρος Μαρτίγας θα δεχθεί την ψήφο μου από την ατομική μας ηλία. Έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα πλέον με τους τρεις υποψήφιους από την ομάδα των μαχητών. Επομένως, είναι η στιγμή να ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές για το κοινό που μας παρακολουθεί. Αν θέλετε να παραμείνει στο Survivor, ο Ανδρέας Ματθεακάκης ή η Πελαγία Καζολέα ή ο Σπύρος Μαρτίκας, μπορείτε να τους στηρίξετε με τη θετική σας ψήφο, στέλνοντας SMS ή καλώντας τους αριθμούς που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας από σταθερό ή κινητό. Η διάρκεια της ψηφοφορίας θα είναι 45 λεπτά.